Άσχημο το κλίμα όσο ετοίμαζε το πια. Βαρύ ήταν το κλίμα στην απόψινή ψηφοφορία του MasterChef, με τον Ιωάννη Αυλονίτη να ρίχνει τα καρφιά του την ώρα που η Μαρίνα ετοίμαζε το πιάτο της. Οι τρεις παίκτες που βρέθηκαν υποψήφοι προς αποχώρηση ήταν η Λία Μακρόστεριου, ο Αλέξανδρος Συνοδεινός και η Μαρίνα Ντεμολάη και μπήκαν στην κουζίνα πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Ωστόσο, το άγχος της Μαρίνας φαίνεται να ήταν αρκετό, ενώ την ώρα που μαγείρευε είπε: «Δεν πιστεύω πως θα λείψω σε κανέναν άμα αποχωρήσω σήμερα». Εκείνη τη στιγμή, ο Ιωάννης από τον εξώστη της απάντησε: «Σίγουρα δεν θα λείψει σε κανέναν». Στις κάμερες ο Ιωάννης δήλωσε ότι πως θα το υποστεί ότι δεν θα λείψει σε κανέναν. Κατερίνα Λένη για MasterChef, στο σπίτι γίνεται τσίρκο από το πρωί ως το βράδυ. Το πρωί της Τρίτης, η Κατερίνα Λένη σχολίασε όλα όσα είδαμε στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef, με την ίδια να ασκεί αρκετά σκληρή κριτική. Η πρώην παίκτρια του reality μαγειρικής θυμήθηκε αυτά που είχε περάσει στο σπίτι και έτσι μέσα από το ευτυχείτε προχώρησε σε μερικές αποκαλύψεις. Η Κατερίνα είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω τόσα πολλά για το χθεσινό επεισόδιο, λίγο με κουράζει η τόσο πολύ κακία, ηρωνία, ίντριγκα και εκδίκηση, θέλω να σε εκδικηθώ για το ένα το άλλο, αλλά στο τέλος εγώ διαφωνώ με αυτό, δεν θα μαγειρέψω για να είμαι ασφαλής, αν είσαι μάγκας και θέλεις να δώσεις τους άλλους 30 λεπτά, κάτσε και εσύ μαγείρεψε κάτω». Που να διαβάσουν, στο σπίτι γίνεται τσίρκο από το πρωί ως το βράδυ, εγώ το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, υπάρχουν παίκτες που θέλουν να διαβάσουν, αλλά υπάρχει κόσμος που το βλέπει σαν πενταήμερη, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γίνεται μέσα στο σπίτι, διαβάζεις και δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, γίνεται της τρελής μέσα στο σπίτι.